Την εκπομπή χορηγεί η Sabianco Properties. Φίλες και φίλοι, συνδρομητές των καναλιών CableNet Sports και όχι μόνο, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε ακόμη μια εκπομπή χωρίς VAR, δεύτερη χρονιά που συνεχίζεται η εκπομπή χωρίς VAR, δεύτερη εκπομπή. Θα ασχοληθούμε με ΑΠΟΕΛ, με το σωματείο του ΑΠΟΕΛ. Είχαμε πριν από μια εβδομάδα τις εκλογές και τον καταρτισμό προχθές σε Διοικητικό Συμβούλιο και έχουμε μαζί μας καλεσμένο τον νέο πρόεδρο του σωματείου του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Κυριάκο Ζιβανάρη. Θα πούμε πάρα πολλά και θα ασχοληθούμε με τα θέματα του σωματείου και όχι μόνο. Καλησπέρα, κύριε Ζιβανάρη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και συγχαρητήρια να πούμε. Καλές επιτυχίες, νομίζω επιτυχίες. Είναι δύσκολο, πιο σωστό. Είναι δύσκολο το έργο σας και θέλω έτσι να αρχίσουμε με το πώς και πήρατε αυτή την απόφαση. Γιατί δελέσατε στο παρελθόν και πρόεδρος της εταιρείας που είναι ακόμη πιο δύσκολο εκεί ή εδώ είναι τα δύσκολα. Εντάξει, κάθε θητεία έχει τον δικό της ρόλο και δική της προσπάθεια. Το ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο σε όλους τους τομείς, οι απαιτήσεις είναι τεράστιες. Στο σωματείο είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και οι στόχοι, τουλάχιστον από την ομάδα που αναλάβαμε, είναι πολύ διαφορετικοί από ότι στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει μόνο ένα στόχο στο πρωτάθλημα. Εδώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι στόχοι, το οποίο θα αναλύσουν και θα τους πούμε μαζί πιο ύστερα. Μου αρέσει γιατί μπήκατε έτσι κατευθείαν εκεί, στον πυρήνα του, όσο θέλουμε να συζητήσουμε απόψε. Ναι. Γιατί κάνατε και πρόσφατα δηλώσεις μετά την εκλογή σας ότι ο πρώτης στόχος είναι η ενότητα. Μεταξύ ποιών ενότητα? Γιατί, για να είμαι ειλικρινής, η προσπάθεια ήταν συλλογική. Εγώ δεν είχα καμία πρόθεση να ξαναασχοληθώ στα διοικητικά ή της εταιρείας ή του σωματείου ή οτιδήποτε. Σε μια προσπάθεια που κάποια άλλα παλιά μέλη των διοικήσεων ή παλιοί αποελίστες κτλ. Έκαναμε μια συνάντηση και νιώσαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη ώστε να ξαναμπεί το ΑΠΟΕΛ σε κάποια σωστά μονοπάτια. Σίγουρα η προσπάθεια είναι συλλογική, γι' αυτό και ζητούμε την ενότητα, γιατί σε μια συλλογική προσπάθεια πρέπει να υπάρχει ενότητα. Το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται όλους να είναι μαζί τώρα. Προσπαθούμε και θα το αναλύσουμε, όπως είπα και πριν λίγο, να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε για να ξαναφέρουμε το σωματείο του ΑΠΟΕΛ στα επίπεδα που του αρμόζει και η ιστορία του και η δόξα του και οι οικογένειες μας όλους, γιατί πάρα πολλά μέλη του Συμβουλίου μου, ολόκληρη η οικογένειά τους έχει προσφέρει στο ΑΠΟΕΛ και είναι κρίμα τώρα το ΑΠΟΕΛ να μην μπορεί να διεκδικήσει, να πρωτοστατήσει, να δείξει την ιστορία του και στον έξω κόσμο. Το ΑΠΟΕΛ, η ιστορία του είναι το σωματείο. Αυτό είναι το ΑΠΟΕΛ και δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είναι Φυστό. Εκεί επικεντρωμένα τα βλέμματα όλων των φιλάθλων, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μονοπολεί και ειδικά στην Κύπρο είμαστε περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι. Προχωρήσατε άμεσα, κύριε Ζιβανάρη, και στην επανεγγραφή μελών συγκεκριμένων προσώπων που είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Διαβάζει κάποιος τον αριθμό 53 και δεν ρωτάτε πώς και κατάντησε, να πούμε, το ΑΠΟΕΛ να αριθμεί μόνο 53 μέλη από τα 500-600 που είχε στα προηγούμενα χρόνια. Είναι κατάντια. Εντάξει, έγιναν οι διαγραφές, είναι γνωστά τα προβλήματα και μπαίνω κατευθείαν σε αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Εντάξει, ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ένιωσα προσβεβλημένος εγώ σαν άτομο, γιατί σε μια έκτακτη γενική συνέλευση, όταν ήμουν παρόν, είχα πληροφορηθεί ότι ήμουν διαγραμμένος και δεν μπορούσα ούτε να διεκδικήσω υποψηφιότητα, αλλά ούτε και να ψηφίσω.
Μαζί μου υπήρχαν και πολλά άλλα μέλη του σωματείου από ΕΛ που ήταν παλιά μέλη και είχαν προσφέρει και οικονομικά και μέσα από τα συμβούλια και σε διάφορα πόστα τα οποία προσπάθησαν να βοηθήσουν το ΑΠΟΕΛ. Τώρα, 53 μέλη δεν αρμόζει σε κανένα σωματείο να έχει. Τούτο είναι δεδομένο και νομίζω δεν ήταν σωστό που προηγούμενες διοικήσεις να διαγράφουν μέλη, να μην μπορούν να ψηφίσουν, να μην μπορούν. Εκτός των άλλων, δεν έχει για την πολυτέλεια, έτσι όπως είμαστε, από οικονομικής πλευράς να στερείς έσοδα που μπορούν να δώσει μια συνδρομή των 100 ή 200 ευρώ, τα οποία πρέπει κάποιος να... Ώστε πρώτιστον στόχος μας ήταν, τουλάχιστον εμείς που ήθελαμε να προσφέρουμε, να μπούμε ξανά, να ξαναγίνουμε, συγγνώμη, μέλη του ΑΠΟΕΛ και ταυτόχρονα να οριστούμε ξανά μέλη του Συμβουλίου. Καταφέραμε το με διάφορες προσπάθειες. Και τώρα πρώτιστον είναι να ξαναρχίσουμε να επαναγράφουμε μέλη του ΑΠΟΕΛ, γιατί πρέπει να φτάσουμε το στόχο των 600 που υπήρχε παλιά, πρέπει να ξεπεράσουμε το στόχο των 600 μελών. Χρειαζόμαστε την οικονομική βοήθεια, αλλά όπως είχα πριν δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι η προσπάθεια ολόκληρη ώστε το ΑΠΟΕΛ να ξανανιώθει ότι υπάρχει ένα σωματείο, υπάρχει κάπου που μπορεί να ανήκει κάποιος, να υπάρχει κάπου που μπορεί ένας αθλητής, ένας παράγοντας, ένας αποελίστας, ένας λευκοσιάτης να μπορέσει να προσφέρει που ένα σωματείο το οποίο ονομάζεται ΑΠΟΕΛ. Είναι, θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι δεν επιστρέψατε να διεκδικήσετε την προεδρία του σωματείου για την δόξα, γνωρίζοντας σας και από τη θητεία σας ως πρόεδρο της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Περισσότεροι ΑΠΟΕΛ-λίστες σας γνώριζαν από πολύ πιο πριν. Εμείς σας μάθαμε εκείνη την διετία και σας γνωρίζαμε και στην συνέχεια. Και αυτό φαίνεται και από την καινοτομία, την ιδιαιτερότητα που θα έχει αυτό το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα είσαστε πρόεδρος, πρώτος πρόεδρος για αυτή τη διετία για 6 μήνες και μετά θα ακολουθήσουν άλλοι 3. Ναι, υπάρχει μια... Είμαι σίγουρος ότι είναι δική σας ιδέα αυτή. Ναι. Όντως είναι δική μου ιδέα. Ήθελαμε για διάφορους λόγους, το οποίο να τους αναλύσω ή να τους πω έτσι ξεκάθαρα, γιατί δεν υπάρχει κανένας φόβος να τους πεις ή να πεις τους λόγους που σε κάνουν να προτείνεις κάτι. Το πρώτο ήταν ότι... Ήθελαμε να μεταφέρουμε στον κόσμο ότι να μην φοβηθεί κάποιος να προσφέρει, γιατί ο χρόνος προσφοράς του θα είναι 1 ή 2 χρόνια. Σίγουρα σε μια θητεία είναι 2 χρόνια. Ώστε ήθελαμε να πούμε στον κόσμο, ελάτε, είναι δύσκολες εποχές, δύσκολοι καιροί, μπορούμε να βοηθήσουμε ο καθένας, έστω και με μια εξαμηνία. Τούτο είναι το πρώτο. Το δεύτερο, ήθελαμε να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν μπαίνουμε εμείς για την καρέκλα, αλλά μπαίνουμε γιατί θέλουμε να προσφέρουμε συγκεκριμένα πράγματα στο ένδοξο σωματείο που ονομάζεται ΑΠΟΕΛ. Τρίτον, ήταν μια προσπάθεια που είχαμε συλλογικά κάποια παιδιά και ένιωθα ότι δεν ήταν ο χρόνος το να πεις ποιος θα πάει για πρόεδρος κτλ, αλλά ήταν πόσοι μαζί θα προσφέρουμε. Και οι άλλοι 3 συνεργάτες μου, γιατί πρέπει να ονομάζω συνεργάτες, συμπροέδροι κτλ, είναι παιδιά που συνεργάστηκα ξανά μαζί τους και ο Γιώργος ο Γεωργίου ήταν μαζί μου στην εταιρεία, παράμεινε στην εταιρεία, πρόσφερε στο πόστο του από την εταιρεία. Ο Ανδρέας ο Χατζή Κυριακός ήταν μαζί μου χρόνια ολόκληρα ξανά στο ποδόσφαιρο. Ο Πάρης ο Σπανός, είμαστε μαζί, φίλοι, γνωστοί, συνεργάτες κτλ. Οικογένεια του ολόκληρη από ΕΛ, που σημαίνει ότι είμαστε 4 παιδιά που πήραμε την πρωτοβουλία τούτη. Ένιωθα ότι έπρεπε να μοιραστούμε ξανά τη συμπροεδρία και ταυτόχρονα να μην φοβηθεί κανένας μας ότι 2 χρόνια είναι πάρα πολλά για να στερήσεις την οικογένεια σου, να στερήσεις τη δουλειά σου, την προσπάθεια σου, τα οποία
φοβούνται όλοι όταν τους πεις «Α, να λαμβάνεις πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ», σου λέει «Ω, είμαι πάρα πολλά πιεσμένος, έχω πάρα πολλές δουλειές, είναι η οικογένεια μου, το ένα το άλλο». 6 μήνες κανένας δεν αρνήθηκε. Είμαι σίγουρος όμως ότι εσείς δεν θέλετε μόνο για 6 μήνες και το άλλο 1,5 χρόνο θα είστε στο πλευρό των άλλων τριών και είπατε πριν συνεργάτες, γιατί χρειάζεται συνεργασία για να βγει σωστή δουλειά και αποτέλεσμα στη μεγάλη ατζέντα που έχετε για να γίνουν διορθώσεις και να επανέλθει το σωματείο του ΑΠΟΕΛ στα επίπεδα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, σίγουρα. Ο τρόπος που θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον έτσι να το περάσουμε το μήνυμα και σε άλλους, και σε άλλα σωματεία, σε άλλες διοικήσεις, είναι ότι οι τέσσερις μας παραμένουμε, δεν φεύγουμε που την Προεδρία, να το πούμε. Ο καθένας μας θα είναι παρόν, θα είναι μέλος του Συμβουλίου, θα συνεχίσει να έχει τα καθήκοντα τα οποία έχουν και τώρα, ας πούμε, οι άλλοι τρεις. Και εγώ τα καθήκοντα τα οποία θα αναλάβω τώρα θα συνεχίσω να τα έχω και στην επόμενη 18 μήνες. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα δοκιμάσουμε εν καινούργιον. Ελπίζω να πετύχει και ελπίζω να φέρουμε και άλλον κόσμο να ενδιαφερθεί, να μπει στο Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ, να προσφέρει τους 6 μήνες, τον 1 χρόνο, τα 2 χρόνια. Εντάξει, να προσπαθήσουμε. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Ναι. Προχθές ήταν η πρώτη σας συνεδρία, καταστηθήκατε σε σώμα. Ναι. Ο πρώτος το στόχος, έτσι να πάρουμε τους στόχους και το πλάνο σας, που είμαι σίγουρος ότι το συζητήσατε και πριν κατεβάσετε το συνδυασμό. Ποιος είναι ο πρώτος ο στόχος, να επιστρέψουν, να γραφτούν περισσότερα μέλη, είναι αυτός, με αυτό θα αρχίσετε ή... Ο πρωταρχικός στόχος σίγουρα είναι το ΑΠΟΕΛ να μην έχει 53 μέλη, να έχει όσο μπορεί, περισσότερα μέλη μπορεί. Δεύτερος, το αγωνιστικό κομμάτι δεν μπορεί να το αγνοήσει κανένας, πρέπει, δυστυχώς, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα το που στεγάζεται στο καλαθοσφαιρικό τμήμα, γιατί έχουμε πάρα πολλά λίγο χρόνο να κάνουμε τον προγραμματισμό. Δυστυχώς ευρεθήκαμε με 2 προπονητές, 2 συμβόλαια, έπρεπε να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε συμβόλαια παιχτών τα οποία δεν υφίστανται, έχουμε προβλήματα στο να ξέρει καλαθοσφαιριστές ξένους, που έρχοντας στην Κύπρο πρέπει να μπουν σε καραντίνα 15 μέρες, το πρωτάθλημα ξεκινά 3 Οκτώβρη. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχουν στη ΦΥΠΑ που πρέπει να εξοφληθούν κάποια χρέη για να μπορέσεις να γράψεις παίχτες. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που την πρώτη νύχτα ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται από το πόσο θα επιστρέψουν, πόσα μέλη θα επιστρέψουν και θα εγγραφούν και πόση εμπιστοσύνη έχουν σε εσάς, που φαντάζομαι είναι πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, τεράστια προβλήματα, τεράστια πράγματα. Θα πάρουμε ένα-ένα τα αθλήματα στη συνέχεια, τα αγωνίσματα, αλλά να συνεχίσουμε μάλλον, γιατί μας είπατε για τους στόχους και το πλάνο που έχετε γενικά, θα δούμε πιο αναλυτικά και στη συνέχεια. Το οικονομικό. Ποιοι είναι οι τρόποι που σκέφτεστε έτσι για να έχει το ταμείο του σωματείου του ΑΠΟΕΛ περισσότερα χρήματα για να βοηθηθούν και τα αθλήματα ένα-ένα ξεχωριστά? Εντάξει, για να είμαστε σωστοί, και σχεδόν το 70% του προϋπολογισμού του σωματείου μέχρι στιγμής καλύπτεται από τη Συμφωνία Διαχείρισης Σωματείου Εταιρείας. Mm-hmm. Και αν με το καλό, που είμαι πολύ αισιοδόξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, το ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ κερδίσει την πρόσκληση στους ομίλους του ΕΦΑ φέτος, τότε το ποσό αυτών αυξάνεται. Που σημαίνει ότι η προσπάθεια μας θα είναι να διαχειριστούμε τα λεφτά από την εταιρεία όσο πιο καλά μπορούμε, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν, αφού ξεκινήσαμε με πολύ δύσκολες καταστάσεις, με προϋπολογισμούς που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και πολύ, ούτε στο αγωνιστικό, ούτε σε πολλά άλλα πράγματα. Δεύτερον είναι να βρεθούν σπόνσορες, τους οποίους δεν έχουμε σοβαρούς και μακροχρόνιους σπόνσορες. Η μεγάλη προσπάθεια, όπως είχαμε πει στην αρχή, είναι να εξεύρουμε λεφτά από τους από τα μέλη μας, που θα είναι ένα μεγάλο κοντήλι για μας. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο η συνδρομή, αλλά όταν έχεις
μαζί σου 600 μέλη, μπορείς να κάνεις και διάφορες άλλες εκδηλώσεις που μπορείς να μαζέψεις λεφτά, μπορείς να πιάσεις εισφορές, μπορείς να κάνεις πολλά άλλα πράγματα που μπορείς να φέρεις λεφτά στο σωματείο. Αυτή είναι η προσπάθεια ώστε στο οικονομικό να καλυφθεί τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά με όσο πιο γίνεται μειωμένος ο ελληματικός προϋπολογισμός και του χρόνου να προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν πιο σωστό προϋπολογισμό έχοντας υπόψη ότι θα δουλέψουμε φέτος να φέρουμε όσο μπορούμε περισσότερα λεφτά και για τη φετινή σεζόν αλλά και μακροχρόνια. Μας είπατε ήδη το 70% και τη συμβατική υποχρέωση που υπάρχει ανάμεσα σε σωματείο και εταιρεία. Οι περισσότεροι από εσάς που είστε τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου περάσατε και από Διοικητικά Συμβούλια της εταιρείας. Και αυτό είναι εύκολο να επανέλθουν και οι σχέσεις που πήγαν να χαλάσουν το τελευταίο διάστημα και έπαιρναν προς τα έξω διάφορα. Είμαστε σίγουροι τώρα με την διοίκηση πρώτο μου Πετρίδη στην εταιρεία και εσάς στο Σωματείο θα είναι η καλύτερη λειτουργία και η συνεργασία των δύο. Εντάξει, το ευχάριστο είναι ότι πάρα πολλά μέλη του σωματείου επεράσαν από την εταιρεία. Ξέρουν τις δυσκολίες, ξέρουν πώς δουλεύει ο κύριος Πετρίδης και οι συνεργάτες του. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση, πάντοτε είχαμε και παραμένει η σχέση μας. Που σημαίνει ότι επειδή είμαστε συνεργάτες ή που το έναν πόστο ή που το άλλον πόστο, είναι πιο εύκολο να συνεργαστείς, να συνεννοηθείς, να βάλεις κοινούς στόχους και κοινή προσπάθεια. Γιατί και ο κύριος Πετρίδης χρειάζεται σαν από ελ ποδόσφαιρο limited όλη την προσπάθεια, όλη την βοήθεια που μπορεί να έχει και εμείς σίγουρα χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερη, μεγαλύτερη βοήθεια από την εταιρεία. Είμαι σίγουρος ότι θα την έχουμε. Πιστεύω ότι συνεργαστήκαμε και παλιά με τον κύριο Πετρίδη, θα έχουμε μια άψογη συνεργασία. Έχουμε κοινούς στόχους, έχουμε κοινή προσπάθεια. Εξαρτούμαστε σίγουρα σαν σωματείο. Το είπατε και πριν από την εταιρεία, αυτό δεν είναι κρυφό. Από το αν το ΑΠΟΕΛ θα προκριθεί στους ομίλους του UEFA. Θα έχουμε επιπρόσθετο. Μέχρι τα τελευταία χρόνια η εταιρεία βοήθησε ένα φάνταστο το σωματείο, έδωκε τεράστια λεφτά στο σωματείο. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει και η φετινή σεζόν με το ίδιο σκεπτικό. Εάν προκριθούμε, θα έχουμε ένα επιπρόσθετα λεφτά για να καλύψουμε τις ανάγκες του σωματείου και να μειώσουμε τον λεμματικό προϋπολογισμό μας που υπάρχει μέχρι στιγμή. Τώρα, με τον κόσμο, πώς θα προσπαθήσετε και στα υπόλοιπα αθλήματα, πριν τα πάρουμε ένα-ένα, με τον κόσμο, ποιος είναι ο στόχος σας και ποιοι είναι οι τρόποι που πιστεύετε εσείς μπορείτε να προσελκύσετε περισσότερο κόσμο και στα άλλα αθλήματα εκτός από το ποδοσφαίρο. Αν υπάρχουν κάποιοι τρόποι ήδη στο μυαλό σας για να... Σίγουρα η... Αν και έχουμε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες τώρα που είναι δύσκολο. Μπράβο, υπάρχουν δύσκολες συνθήκες γενικά. Υπάρχει το πρόβλημα το ότι απέχουν οι οργανωμένοι από τις διοργανώσεις της ομάδας. Αυτή πρέπει να είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να συλλογικά να βρούμε τους τρόπους ώστε να επανέλθουν στο γήπεδο. Χρειαζόμαστε την βοήθεια του, χρειαζόμαστε την προσπάθεια του. Είναι δύσκολο για έναν αθλητή να αγωνίζεται χωρίς φιλάθλους. Θέλουμε τους φιλάθλους και θα προσπαθήσουμε και εμείς και η εταιρεία να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να τους έχουμε μαζί μας. Η προσπάθεια είναι έχοντας τα τμήματα να αναδιοργανωθούν, να ξαναοργανώσεις τις ακαδημίες, να φέρεις τους μικρούς οπαδούς σου κοντά στα αθλήματα σου, να τους οργανώσεις, να τους έχεις οπαδούς, να τους έχεις σωστούς αθλητές, αυτό κάνει απολύσεις για το μέλλον. Κάνει μια μεγαλύτερη οικογένεια και κάνει ένα σωστό πρωταθλητισμό, υγιές, σωστό πρωταθλητισμό, εάν εκπαιδεύσεις τους μικρούς σου, τους οπαδούς σου από μικρή ηλικία. Που σημαίνει ότι ένα από τους πρώτους στόχους μας είναι να ξαναδιοργανώσουμε τις ακαδημίες. Μπορεί να μην έχουμε στόχο των πρωταθλητισμών φέτος ή του χρόνου σε κάποια αθλήματα, αλλά σίγουρα έχουμε σαν στόχο να αναδιοργανώσουμε τις ακαδημίες, να ξαναφέρουμε τον κόσμο μπροστά. Και θέλω να αναφέρω παραδείγματα, ας πούμε, πριν να έρθω δαμέ, ήμουν
σε μια συνάντηση για να δω, γιατί καλέσαμε και ευχαριστώ τα παιδιά, στις ακαδημίες Κολύμβη και Waterpolo. Έβλεπες ένα γήπεδο γεμάτο, μικρούς, να αγωνίζονται, να προπονούνται σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον, σε μια υγιέστατη ακαδημία, με επιτυχίες κτλ. Αυτόν το κλίμα, αυτήν την προσπάθεια που είδα το απόγευμα, σίγουρα θέλουμε να μεταφέρουμε και στα άλλα τα αθλήματα. Και είναι κάτι που σας γέμισε και όπως το βλέπω στο πρόσωπο σας και με μεγάλη αισιοδοξία για το υπόλοιπο της θητείας σας που ναι, τώρα έρχεσαι. Νομίζω θέλουμε να έχουμε στόχους, θέλουμε να κάνουμε ακαδημίες, θέλουμε να προσπαθήσουμε να φέρουμε αθλητές στο ΑΠΟΕΛ. Ξέρω, έζησα το ΑΠΟΕΛ, ξέρω τι σημαίνει και να αγωνίζεσαι και να προσφέρεις και να είσαι ένας καλός αθλητής, να είσαι ένας καλός παράγοντας. Για να τα νιώσεις τα πράγματα πρέπει να περάσεις μέσα στις ακαδημίες σου, που τα αγωνίσματα σου, που την προσφορά σου. Νομίζω ότι αυτή θα είναι μεγάλη μάχη από εμάς, γιατί δεν είναι εύκολο να κερδίσεις το στόχο το να κάνεις καλές ακαδημίες. Υπάρχει πολύ συναγωνισμό από ακαδημίες, υπάρχουν πολλές ομάδες που έχουν καλές ακαδημίες, υπάρχουν τώρα ιδιωτικές ακαδημίες που σίγουρα και αυτές δουλεύουν σωστά. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε όμως να το καταφέρουμε. Άρα έτσι για να ανακεφαλαιώσουμε το πρώτο μέρος των όσων μας είπατε, επιστροφή και εγγραφή νέων μελών, πρώτης το στόχος, σωστή εκπαίδευση και φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ, αλλά και ακαδημιών και αθλητών, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, από το οποίο όπως είπες και πριν και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι πολλά εξαρτώνται από το ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο του ΑΠΟΕΛ. Και είναι όλα μαζί τα αθλήματα και αυτό χρειάζεται συλλογική προσπάθεια και συνεργασία όλων σας, εσάς που θα είσαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ, του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ. Ναι, νομίζω περιγράψατε το πάρα πολύ καλά και τους στόχους μας και την προσπάθεια μας. Το ΑΠΟΕΛ ουδέποτε ήταν μόνο ποδόσφαιρο, ήταν σε όλους τα αθλήματα. Εγώ θυμούμαι βόλεϊ το ΑΠΟΕΛ, το οποίο πρωταγωνιστούσε για χρόνια ολόκληρα, μπάσκετ πρωταγωνιστούσε ολόκληρα χρόνια, υδρομή το ίδιο. Έχει μια ιστορία την οποία πρέπει να σεβαστούμε και να προσπαθήσουμε να την ξανακερδίσουμε πίσω. Θα πούμε πολύ περισσότερα στην συνέχεια, κύριε Ζιβανάρη. Να κάνουμε ένα σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε παρέα με τον πρόεδρο του Σωματείου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Κυριάκο Ζιβανάρη. Θα πούμε πάρα πολλά στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Παρουσιάζει οικόπεδο προσπόληση στην περιοχή του ΓΑΣΥΠΗ 159.000 ευρώ με ποιότητα, εμπιστοσύνη και εγγυημένους τίτλους ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τη Σαμπιάνκο Properties. Επιστροφή στην εκπομπή χωρίς VR και συνεχίζουμε άμεσα από εκεί που μείναμε με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Κυριάκο Ζιβανάρη. Πρόεδρε, μείναμε και έτσι στο οικονομικό και θέλω έτσι μια περισσότερη, πιο αναλυτική κατάσταση για τα παλιά χρέη και το έλλειμμα που υπήρχε. Μας είπες τους τρόπους που μπορείτε να έχετε καλή οικονομική ευχέρεια για να διαχειριστείτε όλα τα αθλήματα όπου χρειάζονται οικονομική στήριξη για να λειτουργήσουν. Πείτε μας έτσι συγκεκριμένα για το έλλειμμα που υπάρχει από προηγούμενα διοικητικά συμβούλια και θητείες. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, ότι όλα σχεδόν τα συμβούλια όταν αναλαμβάνουν έχουν το βάρος των προηγούμενων οφειλών που είχα στην αγωνιστική ή ακόμα και πιο παλιών οφειλών, όχι μόνο του προηγούμενου συμβουλίου. Οφείλω να πω ότι υπάρχουν ποσά τα οποία πρέπει να ξοφληθούν, ιδίως σε κάποια αθλήματα, για να μπορούν να εγγραφούν καινούργιοι παίχτες, όπως παραδείγματος χάρη το μπάσκετ, όπως ανάφερα προηγουμένως. Δεν είναι ευκαταφρόνητα ποσά, είναι σοβαρά ποσά. Προσπαθούμε, με τη βοήθεια της εταιρείας τουλάχιστον, να μπορέσουμε να ξοφλήσουμε κάποια από αυτά και σε άλλα να γίνουν διακανονισμοί, για να μπορέσουμε να γράψουμε και κάποιους καλαθοσφαιριστές που θέλουν. Θα γίνει μια πρόσθεση όλων των παλιών χρεών από όλα τα αθλήματα. Στην εξίσωση τι έχουμε, ποιο είναι το ποσό. Για να είμαι ειλικρινής, δύσκολο να πω ποσό.
Γιατί δύσκολο να ξέρω το πόσο. Αλλά δεν είναι δύσκολο να καλυφθεί, να βρεθούν οι τρόποι να... Το πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να το πω σε μεταγενέστερο στάδιο. Δεν νομίζω ότι είναι τεράστιο ποσό, για να είμαι δίκαιος και σωστός με την προηγούμενη διοίκηση, αλλά δεν θα ήθελα να πω ποσό, γιατί μπορεί να είναι και μικρό, μπορεί να είναι και μεγάλο. Πρέπει να αναφέρω ότι προς το παρόν οι λογαριασμοί του ΑΠΟΕΛ για κάποιους λόγους είναι κλειστοί. Δεν μπορούμε να έχουμε διαχείριση το λογαριασμό, ούτε να ξέρουμε τι λεφτά υπάρχουν μέσα, ούτε ποιες επιταγές είναι έξω κτλ. Χρειάζεται κάποιος χρόνος για να ενημερωθούμε πλήρης για το τι γίνεται και ελπίζω να είναι τουλάχιστον τα ποσά τα οποία ξέρουμε μέχρι στιγμής, τα οποία νομίζω είναι διαχειρίσιμα. Τα περισσότερα είναι από την καλαθόσφαιρα. Όχι, δεν είναι μόνο από την καλαθόσφαιρα, είναι και σε άλλα αθλήματα. Και το βόλεϊ έχει παλιές οφειλές και άλλα αθλήματα έχουν παλιές οφειλές. Πάμε έτσι στο μοντέλο που σκέφτεστε να ακολουθήσετε. Δεν θα υπάρχουν, θα είναι τεχνοκρατικό το μοντέλο, δεν θα υπάρχουν υπαλλήλοι, δεν θα υπάρχουν τμήματα, για παράδειγμα, λογιστήριο ή... Θέλω και αυτό να μας πείτε. Ναι. Λογιστήριο δεν μπορεί να μην υπάρχει. Θα πρέπει να υπάρχει. Προς το παρόν υπάρχει. Ναι, μίσθους εννοώ. Ναι, ναι. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος λογιστηρίου. Θα πρέπει να προσληφθεί και θα πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει πολλή βοήθεια που κάποια παιδιά που ήταν και παλιά στο Συμβούλιο και ανακατοθήκαν παλιά μαζί μας, τα οποία είναι διαθετημένοι τώρα να βοηθήσουν ώστε να ξαναστηθεί το λογιστήριο, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας κάποιου σωματείου. Παλιά υπήρχαν έμμισθοι, οι οποίοι είχαν συγκεκριμένο ρόλο να παίξουν. Η προσπάθεια μας είναι το κάθε τμήμα να στελεχωθεί και με έμμισθους, να μην είναι μόνο ένας γενικός διευθυντής και τα τμήματα να μην έχουν τη δική τους βοήθεια από έμμισθους, ώστε να εξαλαφρώσει και η προσπάθεια που γίνεται από τους εφόρους, αν μπορώ να τους πω εφόρους ή αρχηγούς των τμήματων, οι οποίοι παλιά εβασιζόμαστε εξ ολοκλήρου στη λειτουργία των τμήματων από τους αρχηγούς ή εφόρους των τμήματων. Αυτό θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον τα μεγάλα τα τμήματα να έχουν βοήθεια από τεχνοκράτες, αν μπορώ να τους πω, και τα μικρά τμήματα να έχουν έναν το οποίο να μπορέσει να βοηθήσει διάφορα τμήματα. Αυτό είναι μια σκέψη που είχα, μια σκέψη που πρέπει να τη συζητηθώ και με τα άλλα μέλη του Συμβουλίου μου και με τους υπόλοιπους. Να δούμε αν μπορεί. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον τους έμμισθους μας να είναι βοήθεια προς τα τμήματα παρά προς το Συμβούλιο. Ναι. Και σε αυτό επιπτύχει και το κομμάτι του οικίματος. Θα γίνουν κάποιες διεργασίες έτσι ανακαίνησης ή να αξιοποιηθούν. Είναι εδώ, στεγάζεται το μουσείο. Τα τελευταία χρόνια όσοι το επισκέφθηκαν φεύγουν κατασυγκινημένοι. Όμως θα φεύγουν και πιο ικανοποιημένοι αν βλέπουν το σωματείο ανακαινισμένο. Αν σκέφτεστε να κάνετε κάτι, και θέλω και με τα γραφεία να μας πείτε. Πού θα είναι τα γραφεία του σωματείου. Να πάμε στο μουσείο του ΑΠΟΕΛ, γιατί νομίζω χρειάζεται μια ειδική αναφορά. Εγώ πιστεύω ότι το μουσείο του ΑΠΟΕΛ είναι ένα στολίδι γενικά για τον αθλητισμό της Κύπρου. Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική δουλειά. Τα παιδιά που δουλέψαν για το μουσείο του ΑΠΟΕΛ αξίζουν όχι συγχαρητήρια, αλλά νομίζω το όνομα του θα μείνει στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ, γιατί έκαναν αυτή την τεράστια προσπάθεια. Και ο γιατρός ο Σχίζας και ο Μιχαλάκης Ραφαήλ, που ξέρω πόση προσπάθεια και πόση προσωπική χρόνο εδώκαν και διούν, ώστε να είναι το μουσείο του ΑΠΟΕΛ. Ξέρω νομίζω ότι το επισκεφτήκατε πάρα πολλές φορές και δεν χρειάζεται εσείς να δείτε τα πλάνα, αλλά βλέπουμε και πλάνα που όντως όσοι επισκεφτούν σίγουρα, το μουσείο του ΑΠΟΕΛ. Συγκινήσε να βλέπεις την ιστορία του ΑΠΟΕΛ, συγκινήσε ιδίως εγώ που και ο πατέρας μου και εγώ προσωπικά προσφέραμε στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ ή τουλάχιστον εσυνεισφέραμε, όχι προσφέραμε, εσυνεισφέραμε στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Συγκινήσε στο να παρευρίσκεσαι σε όλο τον χώρο. Τώρα, δυστυχώς,
Η προσπάθεια του πρώτου ρόφου που στεγάζει το οίκημα του ΑΠΟΕΛ δεν αντικατοπτρίζεται στο υπόλοιπο οίκημα του ΑΠΟΕΛ. Είναι ένα στολίδι ο πρώτος όροφος, αλλά δυστυχώς στο ισόγειο που στεγάζονται όλα τα άλλα τα πράγματα δεν αρμόζει στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, θέλουμε τη βοήθεια της εταιρείας, θέλουμε τη βοήθεια όλου του κόσμου του ΑΠΟΕΛ, ώστε να προσπαθήσουμε να το ανακαινήσουμε, να το περιποιηθούμε, να το φέρουμε σε μια σωστή λειτουργία και εικόνα προς τα έξω. Τώρα, τα γραφεία του ΑΠΟΕΛ δυστυχώς μέχρι στιγμής στεγάζονταν σε έναν άλλο νίκημα. Θα έχουμε σίγουρα, είμαστε μαζί με τον κύριο Σπανόν και κυρία Ιζαβέλα σήμερα στο σωματείο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ έκαμε οδηγίες για ανακαίνιση τουλάχιστον ενός χώρου για να στεγάσουμε ένα γραφείο του σωματείου, της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ξεκινώντας με την στελέχωση εκεί, ώστε εάν κάποιος θέλει να επαναγραφτεί ή να γραφτεί στους καταλόγους του σωματείου, να μπορεί να το κάνει, να μπορεί να πληρώσει. Και μετά ένα μεγάλο project, το οποίο σαν Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να δούμε, χρειαζόμαστε σίγουρα και την στήριξη της εταιρείας, να δούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε τους χώρους και την παρουσία που έχει το σωματείο. Είναι σημείο αναφοράς, είναι σημείο κατά τεθέν, σήμα κατά τεθέν, είναι το σωματείο του ΑΠΟΕΛ. Και είναι αυτό που θέλετε να κρατήσετε. Εντάξει, είναι και ο Αρχάγγελος που ανακαινίστηκε και εκεί ξοδεύτηκαν πάρα πολλά εκατομμύρια να πούμε, αλλά βλέπετε ότι με την εξέλιξη και την πάροδο του χρόνου πιο σωστά είναι αυτό που είπα για την ανακαίνιση που χρειάζεται και από έξω το σωματείο του ΑΠΟΕΛ. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Αναφερθήκατε ήδη στην Ισαβέλα Τίμβιου, που είναι φόρος διοίκησης. Είναι άλλες δύο γυναίκες, είναι τρεις το σύνολο στο διοικητήριο, η Γαλάτια Επέτσα και η Ρένα Γεωργιάδου. Είμαι σίγουρος και αυτό θα θέλατε να έχετε γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο, για να έρθουν και μέλη, όχι μόνο άντρες, αλλά να έχετε μέλη και γυναίκες. Είναι με μεγάλη μας χαρά που τις έχουμε μαζί μας και μάλιστα είναι και πολύ δραστήριες και βοηθητικές προς το πρόσωπο μου, και η μία και η άλλη. Τουλάχιστον οι δύο συνεργάτησες, η Ιζαβέλα και η κυρία Ιρένα. Την Γαλάτια τώρα μπήκε μαζί μας, εγώ δεν την γνωρίζω, ελπίζω να έχω τον χρόνο και να μας βοηθήσει και αυτή στο προηγούμενο συμβούλιο. Αλλά πιστεύω ότι είναι τρία πολύ δραστήρια μέλη και νομίζω ότι θα δώσουν και το μήνυμα σε όλες τις άλλες κοπέλες που θέλουν να βοηθήσουν, να δεν είναι αντροκρατικό το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ, ότι είναι με μεγάλη μας χαρά που προσεχούμε μαζί μας. Είπατε πριν, δεν μπαίνουμε για την καρέκλα. Και αυτό είμαστε σίγουροι ότι δεν είσαστε πρόεδρος του σωματείου του ΑΠΟΕΛ τώρα για την καρέκλα, ούτε για την δόξα. Ζήσατε επιτυχίες και ως πρόεδρος της εταιρείας και πρωτάθλημα και κύπελλο το 6 με 8. Είστε αισιόδοξος, το είπατε πριν, όχι μόνο για την πορεία του ΑΠΟΕΛ στη συνέχεια στο ποδόσφαιρο, για τους ομίλους του Europa League, αλλά γενικά είστε αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρετε. Τι σας φοβίζει, κύριε Ζιβανάρη? Έχετε κάτι που πιστεύετε ότι θα αποτελέσει μειονέκτημα στην θητεία σας? Τι σας φοβίζει περισσότερο? Γιατί όταν προσπαθάς, δεν σημαίνει ότι να πετύχεις. Δηλαδή, όταν λες ότι έχω στόχο να κάνω ακαδημίες, δεν σου προεξοφλά κανένας ότι θα τα καταφέρεις. Όταν λες ότι θα κάνω ομάδα για το μέλλον, δεν μπορεί να σου προεξοφλήσει κανένας. Αυτό είναι κάτι που σε φοβίζει, γιατί λες, εντάξει, να προσπαθήσω να κάνω το μοντέλο, να προσπαθήσω να φέρω τον κόσμο πίσω, να προσπαθήσω να κάνω 600 μέλη, να προσπαθήσω να έβρω σπόνσορες. Υπάρχουν πάρα πολλά, θα προσπαθήσω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όλοι μας εργαστούμε, γιατί εμπήκαμε με πολύ πολύ προσπάθεια. Τα μέλη που εμπήκαν
στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι μέρη που πραγματικά αγαπούν το ΑΠΟΕΛ. Και μπορώ να το πω τούτο με μεγάλη βεβαιότητα, σιγουριά ότι τούτα τα μέλη που μπήκαν τώρα ξέρω γιατί ένιωσα τους, έζησα τους, ξέρω τους έναν προς ένα. Ξέρω, προσπαθήσαμε να φέρουμε και καινούριο αίμα μέσα. Παραδείγματος χάρη ο γιος του Μακαρίτη, του Κίκη του Ρίγα, ο Ανδρέας ο Ρίγας είναι μαζί μας. Ξέρω πόσο πολλά αγαπά το ΑΠΟΕΛ. Ξέρω πόση προσπάθεια είναι να δώσει το ΑΠΟΕΛ. Ο Στέλιος Αλετράρης, ακόμα ένα παιδί που θα γεννήσει μια του στο ΑΠΟΕΛ. Ξέρω ότι αγαπούν το ΑΠΟΕΛ. Ξέρω ότι είναι νέοι. Ξέρω ότι μαζί μας θα προσπαθήσουν να πάρουν τη διοίκηση ακόμα ένα βήμα παραπάνω. Ξέρω ότι στο μέλλον θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΠΟΕΛ, δεν θα είναι μόνο τις πρώτους, τους 6, 8, 12 μήνες που θα είναι μαζί μας. Αυτά όλα με φοβίζουν, γιατί μια προσπάθεια που θέλεις να πετύχεις, θέλεις να οργανωθείς, θέλεις να στήσεις για το μέλλον. Όμως είμαι σίγουρος ότι έχουμε τη θέληση, έχουμε την προσπάθεια, η εξαμηνία βοηθά, και θα το λέω, βοηθά γιατί ξέρεις ότι θα δώσω τα πάντα του εαυτού μου για 6 μήνες, θα παραμείνω όμως, κάποιος άλλος πιάνει τη σκυτάλη, πάλι θα δώσω πολλά από τη ζωή του για 6 μήνες, πάει στον επόμενο κτλ. Αυτό βοηθά πάρα πολλά. Να δώσεις πολλά από τον εαυτό σου, να παραμελήσεις την οικογένειά σου, να παραμελήσεις λίγο τη δουλειά σου, να παραμελήσεις πολλά άλλα πράγματα που έχεις για τον εαυτό σου. Όμως ξέρεις ότι δεν θα είναι 2 ολόκληρα χρόνια. Η σκυτάλη θα πάει και στον επόμενο. Νιώθεις ότι έχεις ομάδα, νιώθεις ότι μια συλλογική προσπάθεια. Και αυτό σε κάνει έτσι να νιώθεις ότι μπορώ να τα δω όλα για 6 μήνες. Περνάει ο καιρός γρήγορα. 6 μήνες δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Ελπίζω. Και η ιστορία γράφεται. Το όνομα σας είναι γραμμένο στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ και του πατέρα σας. Η προσωπικότητα σας, το επίθετο σας, το όνομα σας είναι πολύ βαρύ. Έχετε παραχωρήσει και μετοχές δικές σας της εταιρείας στο σωματείο. Ναι, ήταν μια κίνηση επί προεδρίας του Χριστόφορου του Ποταμίτη. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Ναι, ήθελα να δω εκείνον τον καιρό ένα πολλά ξεκάθαρο μήνυμα, ότι εμείς που είχαμε ένα μεγάλο κομμάτι των μετοχών του ΑΠΟΕΛ, ο λόγος που τις είχαμε, τις μετοχές του ΑΠΟΕΛ, δεν ήταν για να παίξουμε το δικό μας ρόλο στην εταιρεία, αλλά ήταν πάλι γιατί θέλαμε να βοηθήσουμε την εταιρεία και βοηθώντας την εταιρεία έπρεπε να αποκτήσουμε κάποιες μετοχές. Και ήθελα το σωματείο να έχει ένα περιουσιακό στοιχείο που κακά τα ψέματα είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που έχει το σωματείο της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Να παίξει τον ρόλο του γιατί έχει έναν σημαντικό μερίδιο, είχε τουλάχιστον τον καιρό που τους είχε έναν σημαντικό μερίδιο προς την εταιρεία και ήθελα να παίξει τον ρόλο όχι του κομπάρσου αλλά να μπορέσει να μεταφέρει κάποια μηνύματα. Εντάξει, ήταν μια προσπάθεια εκείνων των καιρών. Τώρα που είμαι εγώ στην Προεδρία, νομίζω... χάθηκε και γύρω στο. Το λοιπόν, μπορεί να είστε την πρώτη εβδομάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ στην Προεδρία, αλλά θέλουμε από εσάς, έτσι μπαίνοντας και στα άλλα αθλήματα, και κάποια είδηση. Γιατί αρχίσουμε από την καλαθόσφαιρα, που εκεί μετά το ποδόσφαιρο είναι η καλαθόσφαιρα και μετά τα υπόλοιπα αθλήματα. Έτσι, άρα και εκεί έχει κόσμο που ενδιαφέρεται πάρα πολύ και εκεί υπάρχουν αρκετά προβλήματα και πρέπει το ΑΠΟΕΛ, πρέπει εσείς με την δική σας συμβολή και αποφάσεις που θα πάρετε να το φέρετε και πάλι εκεί που ήταν. Εντάξει, στο καλαθόσφαιρα μου ένα μεγάλο κομμάτι του αγωνιστικού ΑΠΟΕΛ τώρα. Είπα ότι είχαμε κάποια προβλήματα, προσπαθήσαμε να απαλλαγούμε καλώς ή κακώς από κάποια συμβόλαια προπονητών που είχαμε για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να χτίζουμε
την επόμενη χρονιά. Δυστυχώς χρόνο δεν έχουμε που έπρεπε να αποφασίσουμε. Με τη βοήθεια του κυρίου Πάλμα, που είναι ένας που, τους, που θα είναι ένας από τους στενούς μας συνεργάτες τώρα και θα είναι ο αρχηγός του καλαθοσφαιρικού τμήματος. Ο πατέρας του ήταν πρόεδρος του σωματείου του ΑΠΟΕΛ, ήταν και ο ίδιος καλαθοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ και ο πατέρας του ήταν από τους καλαθοσφαιριστές που άφησαν εποχή στο ΑΠΟΕΛ. Έχω την τύχη να είναι μαζί μας ο κύριος Πάλμας τώρα. Αγαπά πάρα πολύ το άθλημα και με συντονισμένες προσπάθειες καταφέραμε, νομίζω, να πετύχουμε έναν καλό όνομα προπονητή για το καλαθοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ. Είναι, αν μπορώ να το πω, είναι του κυρίου Φραγκιά. Μπορείτε να το πείτε, ο κύριος Φραγκιάς. Είναι ο κύριος Φραγκιάς, ήταν στην Κύπρο παλιά. Έχει προσφέρει αρκετά στο καλαθοσφαιρικό τοπίο της Κύπρου. Ελπίζω να τον έχουμε μαζί μας μέχρι το Σαββατοκυριακό, να καταλήξουμε στα επιμέρους θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε μαζί τους και να υπογράψουμε συμβόλαιο μέχρι την Κυριακή. Ελπίζω να πετύχουμε, νομίζω θα είναι ένα καλό όνομα προπονητή του ΑΠΟΕΛ, το οποίο θα μας βοηθήσει να χτίσουμε τις δομές, την καλαθόσφαιρα, να μας βοηθήσει με τις ακαδημίες κτλ, ώστε να το πάρουμε το ΑΠΟΕΛ ένα βήμα πιο μπροστά. Ελπίζω να έχουμε μια καλή συνεργασία. Πιστεύω ότι ο κύριος Πάλμας θα κάνει ήταν πολλά καλή δουλειά. Ήταν δική του Πέτρου Πάλμα, ο Φραγκιάς. Ναι, ήταν δική του επιτυχία, αν καταλήξουμε. Νομίζω μέχρι την Κυριακή θα υπογράψει, είπατε. Ελπίζω, ναι, ελπίζω να έχουμε την πιθανότητα να έρθει το Σαββατοκύριακο και μέχρι την Κυριακή να έχουμε υπογράψει. Ο Ζήνωνας Σεβέρης είναι ο αρχηγός του τμήματος της πετόσφαιρας. Εκεί θα έχουμε κάποιες ειδήσεις, θα γίνει κάποια προσπάθεια το ΑΠΟΕΛ και στο αντρικό αλλά και στο γυναικείο βόλεϊ να είναι καλύτερο. Και, ο κύριος Σεβέρης, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ένα από τα τμήματα τα οποία είναι πολύ καλά στελεχωμένο και δομημένο. Έχει κάνει τον προγραμματισμό του, έχει κάνει κλείσει όλους τους πετοσφαιριστές, έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά, είναι έτοιμος. Δεν χρειάζεται τουλάχιστον τη δική μας την συμβολή τώρα. Χρειάζεται να τον στελεχώσουμε ώστε να του δώσουμε λίγες βοήθειες κτλ. Αλλά νομίζω εκεί είναι ένα τμήμα το οποίο προς το παρόν δεν χρειάζεται πολλή προσπάθεια από εμάς. Θα πρέπει να συζητήσουμε με τον κύριο Σεβέρη τα επιμέρους, ακαδημίες, πράγματα κτλ. Τα οποία έχουμε σαν στόχο γενικά, σαν συμβούλιο. Νομίζω ο κύριος Σεβέρης έκανε μια πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω να τη συνεχίσει μαζί μας. Αναφέρατε τη λέξη ακαδημίες που είναι πολύ σημαντική. Είναι η βάση όλων των αθλημάτων. Είναι εκεί που και στο ποδόσφαιρο έχουμε αυτό το πρόβλημα με τις ακαδημίες που δεν δίνεται έμφαση, δεν δίνεται οικονομική στήριξη, οι απαιτούμενοι και υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν είναι της ώρας, αλλά ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνετε, γιατί είπατε πριν για τις ακαδημίες ότι υπάρχει πρόβλημα, θα προσπαθήσετε να το διορθώσετε σε όλα τα αθλήματα για να έρθουν νέα παιδιά από μικρή ηλικία, όχι μόνο στην καλαθόσφαιρα και στο βόλιο, αλλά και στα υπόλοιπα. Γιατί υπάρχουν αγωνίσματα τα οποία μπορεί κάποιοι να μην τα γνωρίζουν κιόλας. Εντάξει, υπάρχουν πολλά αγωνίσματα. Η προσπάθεια. Είπατε πριν ότι ήσασταν στην Κολύμβηση. Λέω, ναι, ανάφερα το Κολύμβηση και το Waterpolo, το οποίο πραγματικά τα παιδιά κάνουν μια τεράστια προσπάθεια. Είναι ένα άθλημα το οποίο ξεκίνησε τώρα στην Κύπρο. Έχουν τεράστιες επιτυχίες σε μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα, η προσπάθεια δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το ΑΠΟΕΛ δεν έχει έναν αριθμό παιδιών ίσα αριθμό με ομάδες της Λευκωσίας ή στην καλαθόσφαιρα που έπρεπε να έχει. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ΑΠΟΕΛ έχει 100 μωρά και μια άλλη ακαδημία έχει 300 και άλλη ακαδημία έχει 400. Θα ήμουν ευχαριστημένος τουλάχιστον να είχαμε τους ίδιους αριθμούς.
αν δεν είναι και περισσότερος. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το ΑΠΟΕΛ μπορεί να αντλήσει από την ιστορία του και μόνο πολλά παιδιά σε όλα τα αθλήματα και σε όλες τις ακαδημίες. Που σημαίνει η προσπάθεια μας είναι να οργανωθούν, να δομηθούν σωστά, να φέρουμε ή να έχουμε παλιούς αθλητές που να βοηθήσουν στις ακαδημίες, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να στελεχωθούν με παλιούς αθλητές και που συνδεθεί και το όνομα τους με τα αθλήματα τα οποία θα βοηθήσουν στις ακαδημίες. Και θα είναι μια προσπάθεια πολλά πολλά έντονη τις επόμενων καιρών για να έχουμε σωστές ακαδημίες και να αρχίσουμε να γράφουμε παιδιά για όλα τα αθλήματα. Μακάρι και για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για το ΑΠΟΕΛ, το λέω γενικά σωστό. Γιατί έχουμε πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα. Θέλω κύριε Ζιωαννάρη, έτσι πριν κλείσουμε, γιατί ήσασταν πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ στην εταιρεία με επιτυχίες, όπως είπα πιο πριν, δηλώσατε πριν αισιοδοξία για τους ομίλους του Europa League. Ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ. Θα σας ρωτήσω και αυτό τον τρόμο το οποίο έγινε ο προγραμματισμός και όλο αυτό. Πάμε στο ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ τώρα. Γιατί ήταν αυτή η διακοπή τώρα. Έγιναν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Όχι διορθωτικές, έγιναν κάποιες προσθέσεις επιμέρους στο ρόστερ. Πώς βλέπετε εκεί τα πράγματα στο ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ, που ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο? Εντάξει. Όπως αναφέρετε, γίνηκαν κάποιες προσαφαιρέσεις τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω όλοι έχουν αναφερθεί με τα καλύτερα ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα βοηθήσουν πάρα πολλά στη στελέχωση της ομάδας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι έχουν πλέον την πείρα το Συμβούλιο της εταιρείας να διορθώσει κάποια πράγματα τα οποία ένιωθεν σαν ομάδα ότι έπρεπε να στελεχωθεί ακόμα περισσότερο. Γνωρίζω τον κύριο Νουζουνίδη και ξέρω... Μαζί κατακτήσατε πρωτάθλημα. Ναι. Ξέρω πόσο εργάζεται, ξέρω πόσο αγαπά το ΑΠΟΕΛ και ξέρω πόσο θα προσπαθήσει ώστε να πετύχει για ακόμα μια φορά στο ΑΠΟΕΛ. Εμένα... Το μόνο το μήνυμα το οποίο ήθελα να δω είναι ότι όταν χτίζεις μια καινούργια ομάδα θέλεις υπομονή. Ο κόσμος να δείξει την υπομονή που χρειάζεται η ομάδα. Η ομάδα θα βρει τον δρόμο της. Θα είναι ένα συναγωνιστικό πρωτάθλημα. Και η Ομονία θα είναι καλή και η Ανόρθωση και ο Απολλώνας και η ΑΕΛ και η ΑΕΚ έχουν καλές ομάδες. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα λόγω του COVID. Θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Ελπίζω να έχει τον κόσμο το ΑΠΟΕΛ, γιατί είναι κρίμα στον πρώτο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ να έχει μόνο 200 εισιτήρια. Πιστεύω ότι με τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ θα δυναμώσει. Ολόκληρο το ποδόσφαιρο χρειάζεται τον κόσμο να επανέλθει πίσω στα γήπεδα. Χρειάζεται ιδίως το ΑΠΟΕΛ τον κόσμο του. Ελπίζω να στηρίξουν την ομάδα, ελπίζω να στηρίξουν το ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ και νομίζω θα δούμε έναν πολύ όμορφο πρωτάθλημα στο τέλος της. Όπως είπατε πριν, συμφωνώ απόλυτα, θα είναι πρωτάθλημα ιδιαιτεροτήτων λόγω και της πανδημίας που συνεχίζει, έτσι, μπορεί να είναι προς το τέλος της, μακάρι να είναι το τέλος της, αλλά συνεχίζει να μας βασανίζει, να μας ταλαιπωρεί όλους. Θα είναι η αρχή και της δικής σας τώρα θητείας με τις ιδιαιτερότητες που είπαμε μία ώρα τώρα. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα έτσι προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ που παρακολούθησε την εκπομπή χωρίς VAR. Ένα μήνυμα από εσάς σε όλο τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Που ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ είναι ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ και δεν ξεχωρίζει. Είμαι ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ και είμαι του σωματείου ή της εταιρείας ή είμαι του ποδοσφαίρου. Εγώ είμαι καλαθοσφαιρικός ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ. Γιατί πάνω απ' όλα χρειάζεται η ενότητα και των δύο για να έρθουν οι επιτυχίες σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στον ποδόσφαιρο. Εντάξει, να σας κλείνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω ξανά και εγώ διαδίδω και μου την ευκαιρία να περάσω τα, αν μπορώ, μηνύματα ή τις ευχές μου προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, να έχουμε μια καλή σεζόν, να ξεπεράσουμε το πρόβλημα που έχουμε της πανδημίας, ώστε
να ξαναπάμε στην ομαλότητα και να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε αυτά που πρέπει να ξαναχτίσουμε. Εγώ θέλω να δω ένα μήνυμα προς το ΑΠΟΕΛ ότι χρειαζόμαστε και τον τελευταίο ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ, χρειαζόμαστε να είμαστε αγαπημένοι, να σταματήσουμε να νιώθουμε ότι έχουμε να χωρίσουμε κάτι μεταξύ μας, ή ονομάζεται ποδόσφαιρο, ή ονομάζεται σωματείο, ή ονομάζεται πανσηφί, ή ονομάζεται οτιδήποτε. Είμαστε ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ, ξέρουμε να αγαπούμε ο ένας τον άλλο, ξέρουμε να πολεμούμε σε όλους τους τομείς. Έχουμε την περηφάνεια να ανήκουμε σε ένα σωματείο όπως είναι το ΑΠΟΕΛ. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η δική μας προσπάθεια, τουλάχιστον τούτου του Συμβουλίου, είναι να δώσουμε το μήνυμα ότι εμπήκαμε εμείς γιατί θέλουμε να αγκαλιαστούμε, και η προσπάθεια δεν είναι μόνο που αυτά τα 18 μέλη του Συμβουλίου, αλλά από όλους τους ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ. Οφείλω να ομολογήσω ότι είχαμε τρομακτική συμπαράσταση και βοήθεια από όλους τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Θέλω να παραμείνει έτσι. Θα ζητήσουμε τη βοήθεια του κόσμου. Θα προσπαθήσουμε να την έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να όσοι έχουμε κοντά. Και εύχομαι σε όλους μας υγεία πάνω απ' όλα. Και καλό πρωτάθλημα. Υγεία. Καλά πρωταθλήματα. Υγεία. Όλα καλά τα πρωταθλήματα. Και καλές επιτυχίες σε εσάς, κύριε Ζιβανάρη, και στο διοικητικό σας συμβόλαιο του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, συνδρομητές των καναλιών Cable Sports και όχι μόνο. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο και ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, πάντα στις 9.30 στη Cable Sports για την εκπομπή χωρίς VAR. Καλό σας βράδυ. Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Sabianco Properties.